Χαίρετε, τώρα που Περίμενε. είμαστε πιο πολύ. Ωραία, λοιπόν. Τώρα, πού βρίσκεστε? Σε κάποιο σπίτι, σε κάποια περιοχή του κόσμου, θα έλεγα, γιατί ξέρω ότι παρακολουθούν και άνθρωποι εκτός Ελλάδος. Όμως, για ποιο λόγο είσαι εδώ? Είναι ένα ερώτημα που ρωτάμε και μόνοι μας τον εαυτό μας. Τι ήρθα να κάνω σε αυτόν τον κόσμο? Ήρθα να κάνω παιδιά, να κάνω καριέρα, να πάω σχολείο, να μεγαλώσω, να μικρύνω, να κάνω διάφορα πράγματα και ύστερα να πεθάνω και να φύγω. Τι ήρθα να κάνω σε αυτόν τον κόσμο? Το σημερινό μάθημα έχει μία απάντηση που βέβαια μπορεί να σας φανεί ότι δεν ανήκει σε εσάς. Ανήκει στο Χριστό. Και δίκιο θα έχετε. Γιατί στο Χριστό ανήκει. Αλλά στο Χριστό μέσα μας. Καλώς ήρθαμε στο μάθημα 319. Ήρθα για τη σωτηρία του κόσμου. Αυτή είναι μία σκέψη από την οποία όλη η αλαζονία έχει αφαιρεθεί. Και μόνο η αλήθεια απομένει. Διότι η αλαζονία αντιστρατεύεται την αλήθεια. Όταν όμως δεν υπάρχει αλαζονία, η αλήθεια θα έρθει αμέσως και θα γεμίσει το μέρος που το εγώ άφησε ελεύθερο από τα ψέματα. Είναι αλαζονία να πιστεύω ότι δεν ήρθα για τη σωτηρία του κόσμου. Και βέβαια, αυτό μας λέει. Αυτό μας λέει. Αλαζονία, άρα, είναι το εγώ ιδιότητα και είναι αυτό που μας λέει ψέματα, ότι δεν ήρθες γι' αυτό, σιγά μην εσύ σώσεις τον κόσμο και τα λοιπά. Και ποιος είμαι εγώ που θα σώσω τον κόσμο και τι δύναμη και τι εξουσία έχω εγώ? Άλλοι έχουν τη δύναμη, άλλοι την εξουσία. Και η απάντηση είναι, έχεις μέσα σου τον Χριστό. Έχεις δηλαδή αυτή την απέραντη αγαθότητα, καλοσύνη, αθωότητα. Έχεις την αγάπη. Άρα, έχεις έρθει να μεταδώσεις αυτό το μήνυμα, αφού πρώτα το βρεις για τον εαυτό σου. Οπότε δεν έχει καμία σημασία αν είσαι σε μια θέση που εξουσιάζεις τις τύχες του κόσμου εξωτερικά ή αν είσαι και κατοικείς σε ένα χαρτόκουτο, σε μια γωνία του δρόμου. Ακριβώς τον ίδιο Χριστό έχουμε μέσα μας και ακριβώς τις ίδιες ευκαιρίες και δυνατότητες για να τον εκφράσουμε, για να σώσουμε τον κόσμο. Το ερώτημα βέβαια είναι γιατί πολλοί παίρνουν σημαίες και βγαίνουν στους δρόμους και φωνάζουν και σκοτώνονται για να σώσουν τον κόσμο και ο κόσμος δεν σώζεται αιώνες τώρα. Γιατί είναι το περίφημο ψάχνε και μη βρίσκεις το εγώ. Ψάχνουμε σε λάθος μέρος ή όπως θα έλεγε το χθεσινό μάθημα τα μέσα. Και ο σκοπός δεν είναι ευθυγραμμισμένο. Ας δούμε λοιπόν πώς και πού σώζεται ο κόσμος. Πώς σώζεται ο κόσμος? Σώζεται όχι εκεί έξω, αλλά εδώ μέσα, στο νου μου. Το έξω είναι ένα αποτέλεσμα. Γιατί είναι μέσα. Δηλαδή στο νου. Εκεί καταδικάζεται και εκεί σώζεται ο κόσμος. Μας μιλάει καταρχάς λοιπόν για τον κόσμο μέσα μας, αφού έξω ο κόσμος είναι ένα αποτέλεσμα. Μια προβολή. Μια προβολή. Μιλάει πάντα για την αιτία. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ακόμα μια φορά ότι για τα θαύματα δεν έχει νόημα να επιδιώξω να αλλάξω το αποτέλεσμα. Έχει νόημα όμως να αλλάξω την αιτία. Γιατί πραγματικά αυτό είναι η θεραπεία. Αν πάψει η αιτία. Θα δούμε λοιπόν από το κεφάλαιο 8 που έχει δύο συγκινητικά αποσπάσματα. Μιλάει ο Ιησούς και λέει στο πρώτο, κεφάλαιο 8, υποκεφάλαιο 3, με τίτλο «Η Άγια Συνάντηση». Κάθε φορά που δύο ιοί του Θεού συναντιούνται, τους δίνεται άλλη μια ευκαιρία για σωτηρία. Μην αφήσεις κανέναν χωρίς να του δώσεις τη σωτηρία, λαμβάνοντάς την και για τον εαυτό σου. Διότι εγώ βρίσκομαι πάντα κοντά σου. Και σε θυμάμαι. Στο ίδιο κεφάλαιο, το υποκεφάλαιο 4, συνεχίζει. Αν δεχθείς το γεγονός ότι εγώ είμαι κοντά σου, αρνείσαι τον κόσμο, εννοεί του διαχωρισμού, και αποδέχεσαι το Θεό. Το θέλημά μου είναι το δικό του. Η απόφασή σου να με ακούσεις είναι η απόφαση να ακούσεις τη φωνή του και να υπακούσεις το θέλημά του. Όπως ο Θεός με λέει σε σένα,
έτσι και εγώ θα σε στείλω σε άλλους. Και θα έρθω και εγώ μαζί σου σε αυτούς, έτσι ώστε να του διδάξουμε την ειρήνη και την ενότητα. Την κινητικό, όπως θα μας λέει, αγρυπνώ για σας, γιατί εσείς είστε σε σύγχυση και έτσι αγρυπνώ εγώ για την δικιά σας σωτηρία και τη δικιά σας θεραπεία. Και μας λέει ότι κάθε φορά που συναντιόνται δύο, είναι και εκείνος παρόν. Είναι παρούσα δηλαδή και η ευκαιρία ένας από τους δύο να τον θυμηθεί και αντί να επιτεθεί, να συνδεθεί, να γεφυρώσει το χάσμα που ψευδαισθητικά έχει φτιάξει το εγώ. Είναι ακριβώς. Και όπως μας είχε πει, σας δίνω από την ειρήνη μου, έτσι μας λέει να κάνουμε κι εμείς. Να δίνουμε από την ειρήνη που έχουμε μέσα μας στους άλλους. Και είναι παρόν. Βέβαια, για να την δώσουμε αυτή την ειρήνη πρέπει να την έχουμε βρει. Οπότε, αν ήδη ερχόμαστε από μια διαδρομή εκνευρισμού, χρόνιας οργής και παραπώνων, η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο μέσα σε αυτή την ομίχλη του νου να ξεχωρίσουμε αυτό το χρυσό νήμα ειρήνης που διατρέχει κάθε στιγμή μας. Είναι σαν να εκπέμπεται από ένα ραδιοφωνικό σταθμό ουράνιο, αλλά πρέπει να συντονίσουμε το δέκτη μας, γιατί αν είναι συντονισμένος στα παράσιτα του εγώ, όσο και αν εκπέμπει ο ουρανός, δεν θα μπορέσουμε να το ακούσουμε, δεν θα θελήσουμε να το ακούσουμε. Γιατί είναι συσκοτισμένο, γιατί το εγώ πιστεύει, ο ιδιαίτερος αυτός, ότι οτιδήποτε δίνω το χάνω. Και έτσι θα ζητήσει να μην δώσω την ειρήνη. Εγώ δεν θα το καταλάβω, γιατί θα μου τη συσκοτήσει και δεν θα την έχω ούτε για μένα. Και όπως μόλις πριν μας είπε η προηγούμενη παράγραφος, αν δεν το δώσω, δεν θα το έχω. Το εγώ που λες, που πιστεύει ότι αν το δώσω, το χάνω, ένας τρόπος που μας το λέει, για την ειρήνη τι θα χάσεις θα μας πει, πώς μας λέει. Τι θα ρίξεις τα μούτρα σου τώρα εσύ και θα κάνεις εσύ το πρώτο βήμα. Άσε που θα σε εκμεταλλευτεί. Άσε που θα ξανακάνει τα ίδια. Έχει ένα καταιγισμό από επιχειρήματα για να μας κρατάει χωριστά και βεβαίως σε μόνιμο φόβο. Σε μόνιμη ετοιμότητα για επίθεση και για απειλές. Γιατί έτσι μας έχει περιορίσει και μας έχει φυλακίσει. Και ακριβώς αυτό λέει στη συνέχεια το σημερινό μάθημα. Μόνο το εγώ μπορεί να περιοριστεί και επομένως πρέπει να αναζητά στόχους που είναι περιορισμένοι και περιοριστικοί. Το εγώ νομίζει πως ό,τι κάποιος κερδίζει, η ολότητα πρέπει να το χάσει. Και ωστόσο είναι το θέλημα του Θεού να μάθω πως ό,τι κάποιος κερδίζει δίνεται σε όλους. Όσες φορές και αν το πούμε, δεν φτάνουν για να εμπεδωθεί αληθινά η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στον κόσμο το εγώ, που πράγματι όποιος δίνει κάτι το χάνει, δεν το έχει πια, και στον κόσμο του πνεύματος που δεν έχει καμία σχέση με αυτού του είδους την ανταλλαγή και δοσοληψία, γιατί εκεί οι ποιότητες που ανταλλάσσονται είναι ποιότητες ειρήνης και χαράς και σύνδεσης, άρα όσο τις νιώθω για να τις μεταδώσω, τόσο τις εμπεδώνω, τόσο εδραιώνεται μέσα στη συνείδησή μου η παρουσία τους, η συνεχής παρουσία τους, άλλωστε, που είναι αναμφισβήτητη. Δεν αποκτάται εκείνη τη στιγμή. Υπάρχει. Εκείνη τη στιγμή αποκτάται η συνειδητή επίγνωση της παρουσίας τους. Ναι, ακριβώς. Και να δούμε πάλι ένα μικρό απόσπασμα από το κεφάλαιο 8, από το κεφάλαιο 4. Συνεχίζει να μας μιλάει ο Ιησούς εδώ. Και μας λέει, δεν νομίζεις ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από ειρήνη όπως και εσύ? Δεν θέλεις να τη δώσεις στον κόσμο όπως και να τη λάβεις? Διότι αν δεν την δώσεις, ούτε εσύ θα τη λάβεις. Αν θέλεις να τη λάβεις από εμένα, πρέπει να τη δώσεις. Η θεραπεία δεν προέρχεται από κανέναν άλλο. Εννοεί ότι προέρχεται μόνο από εμάς. Από τον καθένα μας. Πρέπει να δεχθείς την καθοδήγηση που έρχεται από μέσα σου. Και αυτή την καθοδήγηση είναι που πρέπει να επιθυμείς. Διαφορετικά δεν θα έχει νόημα για σένα. Γι' αυτό η θεραπεία είναι μια διαδικασία συνεργασίας. Μπορώ να σου πω τι να κάνεις, αλλά πρέπει να συνεργαστείς, πιστεύοντας ότι γνωρίζω τι θα πρέπει να κάνεις. Μόνο τότε ο νους θα επιλέξει να με ακολουθήσει. Πόσο απευθείας μιλάει
στο κάθε κομμάτι του εαυτού του, που είναι και δικό μας κομμάτι αυτού. Πόσο παρόν είναι και πόσο πολύ υπογραμμίζει εδώ για να το κατανοήσουμε και να το σκεφτούμε ξανά και ξανά μέχρι να το αφομοιώσουμε ότι η θεραπεία είναι μία συνεργασία. Το εγώ πηγαίνει από μόνο του. Δεν συνεργάζεται. Έχει την όποια λαζονία συν ότι δεν μπορεί να συνδεθεί με κανέναν. Εδώ η θεραπεία μας λένε συνεργασία. Με το πνεύμα μέσα μας, με τον ίδιο τον ίσο. Πάντως πάμε μαζί. Και καταλήγεις την προσευχή της ημέρας. Πατέρα, το θέλημά σου είναι ολοκληρωτικό. Και ο σκοπός που προέρχεται από αυτό μοιράζεται την ολότητά του. Ποιον άλλο στόχο θα μπορούσες να μου έχεις δώσει παρά τη σωτηρία του κόσμου? Και τι άλλο εκτός από αυτό θα μπορούσε να είναι το θέλημα που ο εαυτός μου έχει μοιραστεί με σένα? Αυτό το φως λοιπόν ας μεταδίδουμε σήμερα, έχοντάς το βρει πρώτα για τον εαυτό μας, έχοντάς το συνειδητοποιήσει ότι είναι μέσα μας και παίρνοντάς το για να το μοιραστούμε. Σαν λαμπαδιδρόμοι, ναι, ο ένας στον άλλον. Με αυτή τη σκέψη λοιπόν, ότι ήρθα για τη σωτηρία του κόσμου μέσα μου, να αλλάξει αυτό το σκεπτικό και έτσι να βλέπω έναν άλλο κόσμο και έξω, γιατί άλλο θα προβάλλεται, και δεν είμαι μόνη μου ή μόνος μου σε αυτή τη διαδρομή. Βαδίζει μαζί μου ο ίδιος ο Χριστός. Ο αληθινός μου εαυτός βαδίζει μαζί μου. Mm. Και ο Ιησούς που έγινε Χριστός επίσης βαδίζει μαζί μου. Αυτό θα έλεγα, Μαρία μου, ότι γίνεται όχι τη στιγμή που γεννηθήκαμε στο σώμα, αλλά τη στιγμή που το συνειδητοποιούμε. Βέβαια, τη στιγμή που κάναμε την άλλη επιλογή. Ακριβώς. Δεν ήρθα εκεί τότε το 50, το 60, το 70, το όποτε γεννήθηκα. Ήρθα για τη σωτηρία του κόσμου την εκάστοτε στιγμή που το θυμάμαι. Σκέψου το, Ιησούς το είπε. Ήρθα για τη σωτηρία του κόσμου. Και μετά νομίσαμε ότι αφορά μόνο αυτόν και όλοι οι υπόλοιποι ήρθαμε τυχαία. Ακριβώς. Για να βασανιζόμαστε. Ναι, ακριβώς. Mm. Ενώ ήρθαμε όλοι για τον ίδιο λόγο και όπως μας λέει, ήρθαμε όλοι για την Ανάσταση. Mm-hmm. Δεν υπάρχει λόγος να περάσουμε από τη Σταύρωση και τη Θυσία. Θα το δούμε και σε επόμενο μάθημα αυτό, πώς μας το αναλύει. Έτσι λοιπόν, ο καθένας μας έχει ένα έργο να κάνει σήμερα. Mm. Τη στιγμή που είμαι μπροστά σε μία επιλογή να θυμώσω ή να γαλινέψω, να πω μια κουβέντα που θα στενοχωρήσει τον άλλο ή να πω μια γλυκιά, εκείνη τη στιγμή έχω την ευκαιρία να σώσω τον κόσμο. Και βέβαια πρώτα εμένα. Κάθε λοιπόν συνάντηση σήμερα θα είναι μία άγια συνάντηση και μία ευκαιρία να δώσουμε από την ειρήνη που εκείνη την ώρα παίρνουμε από τον ίδιο τον Χριστό μέσα μας. Ας μοιραστούμε αυτή την ειρήνη. Ας συνεισφέρουμε έτσι στη λύτρωση από αυτό το όνειρο στο οποίο ερχόμαστε. Γεννιόμαστε και πεθαίνουμε και ξανά από την αρχή. Ας το δούμε αλλιώς σήμερα. Καλημέρα να έχετε. Χαίρετε, κυριολεκτικά.